Ο τελικός κυπέλλου θα είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή επιτυχία και στις δύο, και στις δύο ομάδες. Και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είπε ο πρόεδρος. Ευελπιστώ η ομάδα μου να κατακτήσει το κύπελλο. Είναι η τρίτη φορά που πάει στο τελικό. Το θέλουν πάρα πολύ, τα παιδιά το θέλουν. Και ελπίζω οι φιλάθλοι μας να είναι κόσμοι στο κήπεδο. Πρέπει να είναι κόσμοι, να συμπεριφερθούν πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να βρίζουν και να τον πεισημένουν αυτό, γιατί έχουμε κάποια θέματα. Και τίποτα άλλο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, να κερδίσω καλύτερους. Πήρε και στις δύο ομάδες που περάσανε στο τελικό. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες να ευχαριστηθεί ο κόσμος και όλος ο νομός. Από τη βράδυ δικιά μας, πρώτη φορά που πάμε στο τελικό, είμαστε μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια εμπειρία. Θέλουμε κι εμείς από την πλευρά μας το κύπελλο και πιστεύω να γίνει ένας ήσυχος τελικός. Και οι δύο ομάδες είναι μια από τις καλύτερες στο αλφα τοπικό και με ιστορία, και το αντίριο με περισσότερη ιστορία από εμάς. Εμείς πρώτη χρονιά. Για μας και επιτυχία ήταν που φτάσαμε πρώτη φορά στο τελικό. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Να το ευχαριστηθούμε εμείς, ο κόσμος και τα παιδιά. Αυτό, έχουμε καλή επιτυχία. Οι ομάδες, και την ομάδα μου και την ομάδα του αντιρίου που φτάσαμε στον τελικό, πιστεύω και εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι αντάξιο των ικανοτήτων βασικά των δύο ομάδων, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, και είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και πρέπει αυτός ο τελικός να είναι γιορτή και να δείξουμε πόσο ανεβασμένο είναι το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Αιτωλό Καρνανία. Τι μυστικό μπορεί να υπάρχει μέσα σε 10 μέρες? Οι ομάδες παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κρύψατε κάτι ή έκρυψε το αρτήριο κάτι? Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια. Άλλο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που μπορεί να έχει και βαθμολογική σημασία και μπορεί να σκέφτεσαι και τη συνέχεια από πλευράς βαθμών. Αυτό είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα παιχνίδι για ένα θεσμό, άλλον θεσμό. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι που παίξαμε πριν 10 μέρες με το παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη. Είναι τελείως διαφορετικά και από πλευράς ψυχολογίας και από πλευράς τακτικής και από πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, όμορφος τελικός, και ο καλύτερος θα κερδίσει μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Και εμείς τρίτη φορά και εγώ προσωπικά τρίτη φορά σε τελικό. Στους δύο προηγούμενους δεν κατάφερα να το κατακτήσω. Ας είναι η τρίτη και τυχερή που λένε. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο να το ευχαριστηθεί. Εμείς σίγουρα είμαστε μια καινούργια ομάδα στην κατηγορία. Σεβόμαστε τον αντίπολο που αν δεν κάνω λάθος τα τελευταία 10 χρόνια είναι μια από τις ομάδες που κυριαρχεί στο αλφα τοπικό. Θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο να παίξουμε αυτό που ξέρουμε και εννοείται να κατακτήσουμε το κύπελλο που το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό. Να γίνει ένας όμορφος υλικός.